Το νομοσχέδιο Σκούπα που ψηφίζεται σήμερα και συζητήθηκε με fast track διαδικασίες προβλέπει σχολείο ταξικό, λύκειο απέραντο διαρκές φροντιστήριο σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό μαραθώνιο που θα κοιτάει ακόμα περισσότερο τους μαθητές στη τσέπη και πανεπιστήμια μαγαζιά των επιχειρήσεων και της αγοράς σε κάθε περιφέρεια και κλάδο πέρα και έξω από τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου προβλέπει την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης με την επωνυμία Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η περίπτωσή του επιβεβαιώνει με χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που καταγγέλει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση της κυβέρνησης να αναδιατάξει το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις παρεμβάσεις της συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και επιτείνει την κατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων, των πτυχίων και των αποφύτων. Είναι η αποφασιστική προώθηση των συμφωνηθέντων στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια και του αποκαλούμενου ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιταγών της αγοράς για την εξοικονόμηση πόρων με όρους ανταποδοτικότητας, με όρους εσόδων-εξόδων. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από την ευθυγράμμιση των αλλαγών που προωθούνται στην Κρήτη με τις προτεραιότητες που τέθηκαν στο αναπτυξιακό συνέδριο το Σεπτέμβριο του 2017 από την κυβέρνηση μαζί με την περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ που μαζί με άλλα ιδρύματα καλείται να προσαρμοστεί βαθύτερα στο νέο παραγωγικό μοντέλο που απαιτεί καπιταλιστική ανάπτυξη στην περιοχή της Κρήτης. Το νομοσχέδιο ενισχύει την κατηγοριοποίηση των αποφύτων του Ιδρύματος την ώρα που σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών υπάρχει ήδη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά, το οποίο είναι πενταετές. Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα προτείνεται η ίδρυση τμήματος ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, δηλαδή με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, αλλά τετραετούς διάρκειας, στα Χανιά, και το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση τμήματων ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών πληροφορικής. Είναι κραυγαλαία περίπτωση. Δύο διαφορετικές σχολές για το ίδιο αντικείμενο σε απόσταση μεταξύ τους λίγων χιλιόμετρων, με διαφορετική μάλιστα διάρκεια και πρόγραμμα σπουδών. Από μια άποψη μοιάζει με παράλογο ανορθολογισμό. Επί της ουσίας όμως πρόκειται για καραμπινάτη αποτύπωση των επιδιώξεων της στρατηγικής αγοράς για την ανώτατη εκπαίδευση. Νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι των πανεπιστημίων που θα προσπαθούν συνεχώς να προσαρμόζουν τις σπουδές και το επαγγελματικό τους προφίλ στις εφήμερες ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών του κάθε κλάδου, οι οποίοι θα μπορούν να διαλέγει τους λίγους τυχερούς από το σωρό των αποφύτων, με τους πολλούς να περιμένουν στην ουρά προς αναζήτηση καλύτερης μοίρας, οι οποίοι σύν της άλλης θα λειτουργούν ως πολιορκητικός κρυός για να ρίχνουν τις απαιτήσεις των εργαζομένων από τους εργοδότες, με τον κίνδυνο της ανεργίας να παραμονεύει. Δεδομένο θεωρείται ότι σε αυτές τις σχολές θα προσθεθούν τα διετή προγράμματα σπουδών που πρόσφατα η κυβέρνηση έσπευσε να χρηματοδοτήσει, αλλά και τα τριετή ιδιωτικά κολέγια που έρχεται τώρα με το νομοσχέδιο αυτό να αναγνωρίσει. Είναι όμως και άλλα αυτά που δείχνει το παράδειγμα του δίθεν αναβαθμισμένου ΤΕΙ Κρήτης. Στο νομοσχέδιο που συζητάμε προβλέπεται ότι εκατοντάδες φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών, Φυσικών, Πόρων και Περιβάλλοντος Τεχνολογικής εκπαίδευσης που ήδη φοιτούν σήμερα στο τμήμα αυτό, ουσιαστικά θα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα τμήμα φάντασμα μέχρι να πάρουν το πτυχίο τους. Το τμήμα τους καταργείται, στη θέση τους σχεδιάζεται ένα τμήμα χημικών μηχανικών, το αντικείμενο του οποίου μικρή συνάφεια έχει με το αντικείμενο των σπηδών τους, το οποίο μάλιστα δεν πρόκειται να λειτουργήσει πριν το 2020-2021. Αλήθεια όμως, γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Μήπως χρειάζεται επιστημονικό προσωπικό που να ασχοληθεί με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων προς όφελος του λαού? Όχι, φυσικά. Ίσα-ίσα μας είναι απαραίτητοι περισσότεροι από αυτούς που έχουμε σήμερα. Κι όμως φαίνεται ότι οι επιστήμονες αυτού του τμήματος δεν χωράνε στους σχεδιασμούς των μονοπωλίων, στα χέρια των οποίων αφήνεται βορρά η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Τα μεγάλα σχέδια δισεκατομμυρίων ευρώ για τους υδρογονάνθρακες, για την ηλεκτρική διασύνδεση με Αττική Κύπρο και Κύπρο, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, τα σχέδια της Καταριανής Power Globe για τον Αθερινόλακο, δεν πρόκειται να δώσουν λύση σε κανένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός μας.
Υποκριτικό ρόλο σε αυτά τα σχέδια θα κριθεί να παίξει και το Ινστιτούτο για την Έρευνα, το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, που προβλέπεται να ιδρυθεί στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο. Σε ένα Ινστιτούτο που δεν θα υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι ερευνητές, παρά μόνο συμβασιούχοι, αφού δεν προβλέπονται μόνιμες θέσεις. Και κυρίως θα χρηματοδοτείται από τις μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται για τον ενεργειακό κλάδο και κάποια ψίχουλα κρατικής χρηματοδότησης. Να γιατί οι αναπτυξιακοί σχεδιασμοί του κεφαλαίου δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ προς όφελος του λαού μας. Ανταυτού όμως η κυβέρνηση επιλέγει να αφήσει εκατοντάδες φοιτητές στον αέρα χωρίς καθηγητές, εργαστήρια, γραμματείες. Ένα ακόμα παράδειγμα του ΤΕΙ Κρήτης που είναι χαρακτηριστικό. Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για εταιρεία διαχείρισης περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μια εταιρεία που θα διαχειρίζεται επιχορηγήσεις, θα συνάπτει δάνεια, θα αναπτύσσει διάφορες άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, θα εκποιεί περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος. Μια εταιρεία real estate, στην πραγματικότητα, στην κυριότητα της οποίας μάλιστα περνά το πρότυπο αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο της Κρήτης. Ένας θεσμός που ενώ στα λόγια μοιάζει ότι θα στηρίζει τις σπουδές και την έρευνα στη γεωπονική, στην πραγματικότητα θα αποτελέσει εργαλείο για την στήριξη της υλοποίησης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής στην Κρήτη, με θύμα τη φτωχή μικρομεσαία αγροτιά, αφού αυτό επιτάσσει η ευρωενωσιακή στρατηγική, αυτό στηρίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους, τους σπουδαστές, όλους τους δασκάλους, να μην παραπλανηθούν από την κοροϊδία που τους στείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να μην κάνουν αποδεκτό το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ενίου χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης. Να παλέψουν ούτως ώστε τα ιδρύματα να απεμπλακούν από τα δεσμά του κεφαλαίου και να συμπορευθούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, που διαχρονικά παλεύουν για ενία ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν προς όφελος των κοινωνικών αναγκών, για να ανοίξει ο δρόμος για οργάνωση των σπουδών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, με πλήρη δικαιώματα και ανάκτηση των απολειών που πάρθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Σημαίνει να παλέψουμε από κοινού για την ουσιαστική αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης, για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών, για αποκλειστικά δωρεάν σπουδές, για δωρεάν σίτηση, στέγαση, μετακίνηση, αναλώσιμα υλικά. Να πούμε όχι στις κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στα ιδρύματα, τα πτυχία και τους αποφύτους τους, για να μην καταργηθεί και να μην συγχωνευτεί κανένα τμήμα, για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών ώστε να καλύπτουν πλήρως το επιστημονικό αντικείμενο και να δίνουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για δουλειά στο αντικείμενο σπουδών. Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα, για ουσιαστική αναβάθμιση τη νέα σχολή των μηχανικών, ώστε να γίνει πενταετής πολυτεχνική σχολή με όλο το απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την υποδομή, για πρόσληψη μόνιμου διοικητικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα γνωστικά πεδία που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των αναβαθμισμένων σπουδών. Εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους τους εργαζόμενους στα ΤΕΗ, για σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές και εξοπλισμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.